Η ημέρα θα είναι περίπου όπως δείχνει και η φωτογραφία. Δηλαδή μια μέρα με ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Μπαίνει ένα βοριαδάκι. Γενικώς οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Εχθές είχαμε πάρει, ξεπεράσαμε και τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Είχε 30 το Ηράκλειο, 31 σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Κρήτης. Ήταν βέβαια λόγω τοπικών φαινομένων. Yeah. Τώρα, όπως βλέπουμε τα βαρομετρικά συστήματα, υπάρχει το χαμηλό στη βορειοδυτική Ευρώπη, το οποίο δεν θα μας επηρεάσει. Στην περιοχή μας έχουμε ένα πεδίο υψηλών πιέσεων. Αυτό που λέγαμε και άλλες φορές, ένα βουνό το οποίο δεν αφήνει τα συστήματα έτσι να έρθουν και να μας επηρεάσουν. Και ένα άλλο βέβαια χαμηλό το οποίο επηρεάζει τη βορειοανατολική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες διατηρούνται καλές και στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια θερμή μεταφορά σε όλα τα ανατολικά τμήματα της Ευρώπης με πολύ καλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν, αν πάμε στην σημερινή κάρτα, θα δούμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Κάποια λίγα σύννεφα μόνο θα αναπτυχθούν στις ηπειρωτικές περιοχές πάνω από τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδος. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Μακεδονία και τη Θράκη, 26 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και 24 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου. Το βοριαδάκι στα 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα θα φτάσει στις Κυκλάδες στα 5 με 6, δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα, όπως επίσης και στο Ιόνιο, στα νότια τμήματα του Ιωνίου 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική σήμερα θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 26 βαθμούς. Ένα βόρειο ρεύμα στα ανατολικά, στο νότιο Βοϊκό και στο Καβοντόρο στα 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά. Θα ενισχυθούν δηλαδή οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ. Είναι πιο πεσμένοι τώρα. Ανάλογη κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. Με λιακάδα, 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Βορειοδυτικοί μέτροι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Τώρα και στις υπόλοιπες περιοχές θερμοκρασίες πολύ καλές. Λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 22 βαθμούς Αλεξανδρούπολη, 21 σε Καβάλα, 25 Σέρες, 22 Γιάννα, στη Λάρισα και στο Βόλο 26 βαθμούς, στο Αγρίνιο και την Πάτρα 25 και 24 βαθμούς αντίστοιχα, 26 στην Καλαμάτα, 21 στη Ρόδο, 23 στα Χανιά και 28 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Στην προοπτική τώρα του καιρού διατηρούνται οι θερμοκρασίες πολύ καλές και στην περιοχή μας, αλλά βλέπετε και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη είναι αρκετά, βλέπετε και το κόκκινο χρώμα, είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αντίθετα, επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε Αγγλία και στην περιοχή της Γαλλίας. Δηλαδή γύρω στους 7 με 9 περίπου βαθμούς εκεί. Τώρα, για την αυριανή ημέρα, όπως έχουμε πει, θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού με τοπικές μπόρες στα βορειοανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες παραμένουν πάντως σε πολύ καλά επίπεδα, δηλαδή στους 25 με 27 περίπου βαθμούς σε όλη τη χώρα. Και το Σάββατο θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή αυτό το βόρειο ρεύμα, το οποίο μέσα στο Σάββατο, όπως βλέπετε, θα ενισχυθεί, θα φτάσει τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία στα ανατολικά και θα έχουμε τοπικές μπόρες στα ανατολικά, κυρίως ηπειρωτικά, ίσως και στο βόρειο Αιγαίο. Και την Κυριακή διατηρείται περίπου η ίδια κατάσταση, με ενισχυμένο στους βοριάδες στα 6 με 7 μποφόρ, οι οποίοι όμως από το απόγευμα της Κυριακής θα εξασθενήσουν και κάποιες τοπικές. Τοπικά φαινόμενα στην Ανατολική και στην Ανατολική, κυρίως η Ηπειρωτική Ελλάδα. Στα δυτικά ο καιρός βελτιωμένος, με πιο πεσμένο το πεδίο των